Λοιπόν, η Ιλιάδα. Μετά από 3.000 χρόνια ηχογραφήσαμε τις 24 ραψοδίες στην αρχαία ελληνική για να δώσουμε σε εσάς και στο περιβάλλον σας τη δυνατότητα να ακούσετε, να καταλάβετε, να απολαύσετε και να εκτιμήσετε το έργο που βρίσκεται στη βάση του πολιτισμού μας. Η ηχογράφηση παρουσιάζει την κάθε εικόνα που μας αφηγήθηκε ο Όμηρος, δηλαδή ένα δημιούργημα προορισμένο να απαγγέλλεται και να ακούγεται. Η παραγωγή μας δεν έγινε μόνο για εκείνους που γνωρίζουν το έργο, αλλά και για όσους θέλουν να πλησιάσουν την έκφραση της ομηρικής μεγαλοφιλίας. Ας μοιραστούμε αυτό το έργο. Για να γνωρίσουμε την Ιλιάδα σε αυτή τη μορφή, μας βοηθούν 5 πράγματα. Το πρώτο που μάλλον θα ξενήσει τους περισσότερους είναι η προφορά και η προσοδεία. Το ζήτημα δεν έχει ξεκαθαριστεί σε κάθε λεπτομέρεια, μελετώντας όμως τα γραπτά των αρχαίων και άλλων γραμματικών, τα περισσότερα πράγματα είναι ξεκάθαρα και μπορούμε να ανασυνθέσουμε την προφορά της παλαιάς ελληνικής σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Το δεύτερο σημείο είναι η παρουσίαση. Έχουμε ένα πολυδιάστατο αριστούργημα. Σε όλο το έργο τα εκφραστικά μέσα, δηλαδή το μέτρο, η φθόνη, η ταχύτηση, η άρθρωση του λόγου, το μήκος των προτάσεων και άλλα ρυθμίζονται για αποτελεσματική μετάδοση του μηνύματος με τρόπο αξεπέραστο. Ίσως με τη βοήθεια του κειμένου στο πρωτότυπο ή μετάφραση, εντοπίσουμε πιο εύκολα μέσα στην αφήγηση το μήνυμα του δημιουργού γύρω από το οποίο περιστρέφονται τα δρόμενα. Δεν θέλω να σας προδιαθέσω με το τι εγώ θεωρώ πως είναι το μήνυμα. Η Ιλιάδα είναι πολυδιάστατη. Δίδει αρκετές αφορμές να φιλοσοφήσουμε σχετικά και να παραθέσουμε τις ιδέες μας. Η προσωπική αναζήτηση, η προσωπική ερμηνεία είναι το κλειδί. Η Ιλιάδα, πέρα από την καλλιτεχνική αξία της, είναι έργο που αποκαλύπτει το πρόσωπο ανθρώπου και κοινωνίας. Είναι η αντιπαράθεση θελήσεως και συγκινήσεων, καθήκοντος και προσωπικού συμφέροντος, υποσχέσεως και πεπρωμένου, το ουράνιο και το γήινο μέσα στο κάθε μας. Πέμπτον, όταν κατανοήσουμε το δικό μας μήνυμα ακούγοντας τη Ιλιάδα, αρχίζουμε να κατανοούμε και τον κόσμο της. Αυτό που μένει είναι να καταλάβουμε ποιος είναι ο δικός μας κόσμος και κυρίως ποιοι είμαστε εμείς μέσα σε αυτό. Η σειρά που ακολούθησα κατά την παραγωγή νομίζω είναι ο ευκολότερος τρόπος να προσεγγίσουμε την Ιλιάδα. Εμπνεύστηκα από το ίδιο το έργο. Με τη μακρόχρονη μελέτη των πηγών και εμπειρία μου στα καλλιτεχνικά δρόμενα θέλω να μεταδώσω την αγάπη και το πάθος για τον αρχαίο ποιητικό λόγο. Αν ποτέ θελήσατε να γνωρίσετε την Ιλιάδα, αν αρχίσατε να τη διαβάζετε και σας φάνηκε μακρύς ο δρόμος, τώρα, με βάση την ηχογράφηση, μπορούμε μαζί να γνωρίσουμε την ομορφιά, το βάθος και τη ζωντάνια του μεγάλου αυτού έργου. Για φανταστείτε, η Ιλιάδα μετά από χιλιάδες χρόνια στην γλώσσα της. Και τώρα, ήλθε η ώρα να την ακούσετε.